Κύπρος, γραμμή αντιπαράθεσης 1996. Το ημερολόγιο έδειχνε 11 Αυγούστου, όταν κατά τη διάρκεια αντικατοχικής εκδήλωσης στην νεκρή ζώνη της Δερίνιας, δολοφονείται άγρια ο Τάσος Ισαάκ. Οι γκρίζοι λύκοι δεν έδειξαν κανένα έλεος. Τον χτυπούν βάναυσα με ρόπαλα, πέτρες και ό,τι άλλα αντικείμενα έχουν στη διάθεσή τους μέχρι θανάτου. Μπροστά στα μάτια δεκάδων διαμαρτυρωμένων, τουρκοκύπριων αστυνομικών, ανδρών του ΟΗΕ, αλλά και του ίδιου του κατοχικού ηγέτη. Τρεις μέρες αργότερα, την ημέρα της κηδείας του Τάσου, πέφτει νεκρός και ο Σολωμός Σολωμού, λίγα μέτρα μακριά από το σημείο που ξεψύχησε ο ξάδερφός του Ισαάκ. Ο 26χρονος τότε Σολωμός ξεφεύγει από τον κλειό των Ηνωμένων Εθνών. Περνά στην νεκρή ζώνη και προσπαθεί να σκαρφαλώσει στον ιστό για να κατεβάσει την τουρκική σημαία. Παρά το ότι ήταν άοπλος, δέχεται πυρά από Τούρκους στρατιώτες και πέφτει νεκρός με 5 σφαίρες. Δολοφονείται άνανδρα σε δημόσια θέα και σε ζωντανή σύνδεση με κυπριακά, ελληνικά και ξένα πρακτορία ειδήσεων. Από τότε πέρασαν 27 ολόκληρα χρόνια. Οι μνήμες όμως παραμένουν ζωντανές και οι δολοφόνοι ατιμόρυτοι. Στο ραντεβού τους και φέτος τα μέλη της ομάδας Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ Σολωμού, οι οποίοι χθες το βράδυ ολοκλήρωσαν το διπορικό τους. Φέτος, εκτός από τους μοτοσυκλετιστές, συμμετέχουν δρομείς, ποδηλάτες και κολυμβητές. Κάθε σύνολο μεταφέρει μία συλλαβή της λέξης ελευθερία. Η πορεία τους άρχισε από τον πύργο Τηλιρίας την Πέμπτη και ακολούθησε ένα διπορικό μνήμης κατά μήκος της πράσινης γραμμής, καταλήγοντας χθες το βράδυ στο οδόφραγμα Δερίνιας, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση τιμής εις μνήμην των δύο παλικαριών. Είναι δύσκολο. Να πιστέψω πως μας τους έφερε η θάλασσα της Κερινιάς. Σκοπός τους να διατηρήσουν άσβεστη τη μνήμη της θυσίας των Ισαάκ και Σολωμού και να επαναλάβουν το αίτημα για έκδοση και σύλληψη των καταζητούμενων δολοφόνων τους. Αίτημα που για 27 ολόκληρα χρόνια βασανίζει και τους γονείς των δύο αδικοχαμένων νέων. Εμείς δεν θέλουμε εκδίκηση, απλώς θέλουμε δικαιοσύνη. Απαιτώ σαν μάνα να συλληφθούν οι δολοφόνοι του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού. Τότε να υπάρξει δικαιοσύνη. Αιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή μου. Το πρωί τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνό του στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου στο Παραλίμνη. Πολιτεία και εκκλησία τίμησαν τη μνήμη του παρουσία δεκάδων πολιτών. Η θυσία του Τάσου και του Σολωμού φώτισε το νόημα τη εθνική μα αξιοπρέπεια και ανέδειξε τι σημαίνει να είσαι γαλουχημένος με τις ελληνοχριστιανικές αξίες, τι σημαίνει να μη συμβιβάζεσαι με τη σκλαβιά και να αρνείσαι την ιδέα της μοιρασμένης σου πατρίδας, να μην αποδέχεσαι τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής και τα σειρματοπλέγματα της ντροπής. Μετά το μνημόσυνο έγινε κατάθεση στεφάνω στα μνήματα των ηρώων.